σμίγει. Άλλος τραντάζε τα μοχέλια. Πίσω μπρος. Ο θέατρο του Μέγερτον παίζει. Την κομμωδία. Ο κοριός. Τα ταμεία οι εξώστες γεμάτοι μέχρι σκασμού. Τι παράσταση σπεύσε πολύ τι να δεις. Αυτού νου, εκείνης. Την παράσταση σπεύσε πολύ τι να δεις. Την παράσταση σπεύσε πολύ τι να δεις. Μες την παράσταση τρέξε πολύ τι να πεις. Τρέξε να δεις. Κάτσε ρε μισό λεπτάκι να το πάρω. Μήπως έχει μείνει κανένας απ' έξω. Να τον βάλω κι αυτόν μέσα. Δεν τρέχει τίποτα. Άνθρωποι είμαστε όλοι. Τι ξέρουμε όμως τα αλήθεια. Τι γνωρίζουμε πραγματικά. Για το κατά τα άλλα συμπαθές αυτό πλάσμα του Θεού. Κοριός, αλλιώς ακανθία, αλλιώς κόριζα, αλλιώς κόρης. Ο κοριός. Νύπτερων, νυκτόβιων έντομων, έχουν σώμα... πεπλατισμένων και αναδίδων δυσάρεστων έντονων οσμήν. Το είδος κόρης της κλίνης ζει παρασιτικός επί του ανθρώπου. Δεν ξέρω να έρθει εδώ πάνω πως. Το φοβάμαι πάρα πολύ. Ως και επί ζών. Θα είναι εκεί και ψηλά να κάτσω. Θα την τσιγκλάω επάνω στο ματόβρεχτο κομμάτι της καρδιάς μου. Φαρμακερός και αγρίκος πάντα, ως να χορτάσω πλεβασμό. Εγώ δεν έχω δε μια άσπρη τρίχα στην ψυχή μου, δε σταγόνα γεροντίστικης ευγένειας,
με την τραχιά κραυγή μου, κεραυνώνοντας τον κόσμο. Ωραίος. Τραβάω. 22 χρόνο λεβέντη. Σε μένα κανείς δεν θα με στείλει στο εδόλιο. Σκύλι κανένα δεν θα με καβγίσει. Σαν τον προφήτη με άνθη θα ρένουν το χνάρι. Εγώ ο ποιητής σας, είδου εγώ ο ποιητής σας. Οι αιώνες, κυρίες και κύριοι, είναι είδος ουρλιαχτικών. Οι αιώνες ουρλιάζουν, έρχονται και φεύγουν ουρλιάζοντας. Και αυτό το ουρλιαχτό του αιώνα που φεύγει το παίρνει ο επόμενος αιώνας που έρχεται. Και μετά ο επόμενος και ο επόμενος αιώνας που φεύγει ουρλιάζει τη γέννα του αιώνα που έρχεται, ουρλιάζει από πόνο αλλά και από χερεκακία το νεογέννητο. Ουρλιαχτό χερέκακα γνωρίζει τον πόνο που ο πάντα έφηβος, νέος, εκατοντάχρονος θα κουβαλήσει. Οι αιώνες ουρλιάζουν από χαρά, από απερισκεψία, από εκμετάλλευση, από αδιαφορία. Νομίζω ποτέ από ευγένεια. Ουρλιάζουν από σπορ, από οδύνη, από ταπείνωση, από ελαφρότητα, από δύναμη. Ουρλιάζουν από αίμα, από αίμα. Ουρλιάζουν από κέρδος, από κέρδος. Αίμα και κέρδος είναι ένα. Καλό σύνθετο, παίζεται συχνά. Ουρλιάζουν ξανά από αίμα, από το αίμα που φράζει το λαιμό. Τι κρίμα, το μωδά το ρούχο του φαίνεστε. Θα γίνει σκατά. Ουρλιάζουν από συνενέσεις, από υποχωρήσεις. Ουρλιάζουν από αλαζονία, από συνθηκολόγηση, από απίστευτη συνθηκολόγηση. Αυτό που ονομάζουν με γλύψιμο, αλλά και από μουσική, ζωγραφική, φωτογραφία, χορό, από ρεαλισμό ουρλιάζουν, από μόδα ουρλιάζουν, από πώς φαίνομαι, πώς φαίνομαι. Όποιος δεν επιμένει για τις δικές διεκδικήσεις του, δεν επιμένει, φέρεται ανήθικα. Φέρετε ανήθικα. Όποιος πετάει το βίντεο του στον δρόμο, όποιος πετάει το βίντεο του στον δρόμο, αφήνει το βίντεο άδικο να γίνει. Αν οι καρχαρίες ήταν άνθρωποι, θα χτίζαν για τα μικρά ψαράκια στη θάλασσα τεράστια κλουβιά και θα βάζαν μέσα διάφορες τροφές, φυτά, καθώς και ζωντανά. Θα φρόντιζαν τα κλουβιά να έχουν πάντα καθαρό νερό και γενικά θα τα εφοδίαζαν με διάφορες εγκαταστάσεις υγιεινής. Εδώ.
Όταν λόγω χάρη ένα ψαράκι τραυμάτισε την ουρά του, οι καρχαρίες θα του βάζαν αμέσως έναν επίδεσμο, έναν επίδεσμο, έναν επίδεσμο. Μη τυχόν και τους ψοφίσει και το κάσουν πριν την ώρα του. Έπειτα, για να μην μελαγχολούν τα ψαράκια, θα διοργάνωναν κατά διαστήματα στη θάλασσα μεγάλες γιορτές. Big festivals! Γιατί τα κεφά, τα ψαράκια είναι πιο νόστιμα από τα κλειμένα. Ατσιούτα τα δάντα, ατσιούτα τα δάντα, ατσιούτα τα δάντα, τα δάντα. Τα τεράστια κλουβιά θα είχαν βέβαια και τα σχολιά τους. Εκεί τα ψαράκια θα μάθαιναν πώς να κολυμπάνε στο στόμα την καρχαρία. Μέσα του λουτρού μου το νερό κολύμπει αρχήν ιθαγερό. Πλίτς πι πλάτς, πλίτς πι πλάτς, πλίτς πι πλάτς. Θα έπρεπε να μάθω. Κουκί, 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 κουκί. Κουκί, 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 κουκί. Τα ψαράκια θα έπρεπε να φυλάγονται από κάθε λογή στα ποινές, εγωιστικές και μαρξιστικές διαθέσεις. Ε, ψαράκια. Κι αν τύχαινε κανένα από δάφτα να φανερώσει τέτοιες αδυναμίες, τα άλλα ψαράκια θα έπρεπε να τα αναφέρουν αμέσως στους γκαργάριες. Μεγαλύσιος. Αν οι καρχαρίες ήταν άνθρωποι, θα έκαναν βέβαια αναμεταξύ τους και διάφορους πολέμους για να κυριέψουν ξένα κλουβιά και ξένα ψαράκια. Τους πολέμους αυτούς ο κάθε καρχαρίας θα πολεμούσε αποκλειστικά με τα δικά του ψαράκια. Θα μάθαιναν στα ψαράκια πως ανάμεσα σε αυτά και στα ψαράκια των άλλων καρχαριών υπάρχει τεράστια διαφορά. Χαχαχα.